Νίκος Κάπας, Βαγγέλης Τρακώστας. Μετά την συνάντηση που είχαμε εδώ στο ΚΑΖ απόψε για την διάσωση της Αλικής, όπως είχατε ονομάσει και το, στο κάλεσμα που κάνατε, κύριε Κάπα, ουσιαστικά συζητήσαμε πάνω στο θέμα της περιβαλλοντικής μελέτης και των σχεδίων που έχει η Δημοτική Αρχή για την αξιοποίηση της Αλικής, μιας και είχατε σήμερα μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και παραλάβατε, όπως μας είπατε, τη μελέτη. Ποια είναι η άποψη που σχηματίσατε και μετά την συζήτηση που είχαμε. Σήμερα είχαμε μια συγκέντρωση όλοι οι οικολόγοι πράσινοι του νησιού μαζί με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται με το περιβάλλον, έτσι, για να κάνουν τη συζήτηση για το θέμα της Αλικής. Καταρχάς, σήμερα παρέλαβα τη μελέτη της Αλικής, η οποία θα την κοιτάξουμε. Πρέπει να τη μελετήσουμε. Δεν σημαίνει επειδή υπάρχει μια μελέτη ότι συμφωνούμε με αυτή τη μελέτη, έτσι, αλλά να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Το θέμα της Αλικής είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι ένας φυσικός πλούτος του νησιού μας, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε και πιστεύουμε ότι είναι ευκαιρία με τον ενδιαφέρον του Δημάρχου να αξιοποιήσει αυτήν την περιοχή. Βέβαια, για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για εκμετάλλευση φυσικού πλούτου, πρέπει αυτή η περιοχή να καθαριστεί. Δεν μπορούμε να ξοδεύουμε λεφτά να αξιοποιήσουμε την Αλική από τη στιγμή που ρυπαίνεται. Κυρίως από τα ελλείμματα, έτσι δεν είναι? Κυρίως από τα ελλείμματα. Ναι. Δηλαδή, θέλω να κάνεις ένα έργο, αλλά δεν μπορώ να κάνω το έργο αυτό, γιατί ρυπαίνεται. Ναι. Και μιλάμε για ένα μεγάλο έργο. Σε ό,τι αφορά το στόχο για την αξιοποίηση, όπως σας είπε ο Δήμαρχος, από τη μια με παραγωγή αλατιού σε ένα μέρος της Αλικής. Ναι, εντάξει. Σχέδιο του Δημάρχου είναι να δουλέψει η Αλική με δύο ταχύτητες. Δηλαδή, εν μέρη της Αλικής να είναι αξιοποίηση του αλατιού, ναι, και το άλλο να είναι βιότοπος. Βέβαια, η πρόταση δικιά μας είναι να γίνει πεζοδρόμηση της Αλικής, να είναι σαν ένα τουριστικό φέρετρο. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε και τη μελέτη, έτσι. Να οριοθετηθεί πού ξεκινάει, πού τελειώνει η Αλική. Αυτό να περιφραχτεί, έτσι. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε ακόμα πού είναι τα σύνορα της Αλικής, γι' αυτό θα κάνουμε και την συγκεκριμένη... Και κυρίως σε ό,τι αφορά τη δόμηση, την ελεγχόμενη που προβλέπει. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε σοβαρά, έτσι. Μέχρι γιατί υπάρχουν και ιδιοκτησίες που επίσης γνωρίζουμε θα πρέπει... ότι οι άνθρωποι έχουν τα χωράφια τους, ναι. Και είναι το θέμα ότι προστατεύονται, δεν μπορούν να τα εκμεκταλλεύσουν λόγω του προεδρικού διατάγματος. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα, για να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Ο Δήμαρχος σας είπε ότι σας θέλει συνεργάτες, ούτως ώστε να διεκδικήσει από το Υπουργείο. Έτσι, μια που έχει δείξει το ενδιαφέρον του για ένα τόσο ευαίσθητο φυσικό πλούτο όπως είναι η Αλική. Ναι. Και πιστεύω ότι είναι και υποχρέωση όλων των Γκόων πολιτών πλέον, ναι, να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, γιατί είναι μια πολύ σημαντική φυσική πηγή. Οπότε θα ακολουθήσει επίσκεψη εκεί. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Την Κυριακή έχουμε κανονίσει να συναντηθούμε εκεί πέρα, να δούμε το χώρο. Ίσως συναντήσετε και τον κύριο Χαράλαμπο Χατζιπέτρο, ο οποίος έχει την πείρα, έχει δουλέψει πάνω στις Αλικές, να μας εκπαιδεύσει με κάποιον τρόπο με τις γνώσεις που έχει, ναι, ναι, για το πώς λειτουργούσε κτλ. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς αποκτάμε γνώσεις από τους πιο παλιούς, το τι είναι αυτός ο χώρος, πώς δημιουργήθηκε, γιατί εγκαταλείφθηκε κτλ. Ναι. Για να μπορούμε και εμείς να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Υπάρχει συντονισμός με τον κύριο Χρυσόγελο, έτσι, βεβαίως, για αυτό το θέμα. Βεβαίως. Έχει δείξει ενδιαφέρον από αυτήν την άποψη. Ο κύριος Χρυσόγελος, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι ευρωβουλευτής οικολόγων πράσινων και οτιδήποτε έχει να κάνει με κάποια πηγή φυσικού πλούτου θα δείξουν ενδιαφέρον του. Αλλά κυρίως με τον κύριο Χρυσόγελο συνεργαζόμαστε μαζί με τον Δήμαρχο για τις συνεργατικές που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Αρχές, δηλαδή, που θα γίνει, ας πούμε, για αρχές Νοεμβρίου ή τέλειο Οκτωβρίου, δεν ξέρω συγκεκριμένα ποια ημερομηνία. Ναι. Το οποίο θα το οργανώσει και ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, πάμε στον Βαγγέλη Τρακώστα, τον πρόεδρο της Οικολογικής Ένωσης. Οι θέσεις, οι ενστάσεις σας για αυτό που γίνεται στην Αλική. Η Αλική, καταρχήν, πρέπει να το μην ξεχνάμε ότι είναι πρίκα του ελληνικού κράτους. Είναι πολιτισμικό σημείο και πρίκα όλων των ΚΟΟΥ. Πρέπει να την προστατεύσουμε και η κρίση πρέπει να μας κάνει πιο σοφούς και πιο προσεκτικούς. Ναι. Καταρχήν με εναντίον οποιαδήποτε δόμηση της Αλικής, το ξεκαθαρίζω. Βέβαια, κάτω από τις πιέσεις της οικονομικής κρίσης, κάποιοι λένε πρέπει τα χωράφια μας να γίνουν. Ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα ότι αν είναι για μια κατοικία, μπορούμε να το δούμε με κάποιο μικρό συντελεστή δόμησης. Ναι, ναι. Κάποια κατοικία. Ή αποθήκη. Ναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για περιοχή απολύτου προστασίας
και δόμηση στην περιοχή. Οπότε αυτά πρέπει να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας για τα πουλιά. Δηλαδή δεν μπορεί να προστατεύσει από δυμητικά πουλιά φλαμίγκο προ φλαμίγκο, εροδιού, τσικνιάδες και να έχει δίπλα σπίτια και ξενοδοχεία. Δηλαδή κάποια πράγματα μου φαίνονται ύποπτα εμένα. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός. Αυτό το λέτε για την περιβαλλοντική μελέτη Περγαντή. Η μελέτη Περγαντή θα τη την έχω ξαναδεί. Θα πρέπει να την ξαναδούμε από την αρχή. Δηλαδή δεν μπορούμε να υπάρχουν κτίρια 400 τετραγωνικών, ναι, στην Αλική και να λέμε ότι προστατεύουμε την Αλική. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι υποκρισίες. Ναι. Εντάξει, είμαι ξεκάθαρο. Έχουμε κάνει σαν πρόεδρος της οικολογικής οργάνωσης και εκπρόσωπος μεγάλο αγώνα. Να θυμίσω, επιπρώην Δήμο Δικαίου, ναι, φτάσαμε στα δικαστήρια στη Ρόδο. Επί Φανουράκη απετρέψαμε ηχθειοκαλλιέργεια, ναι, και δεν μπορούμε να απετρέψουμε την ηχθειοκαλλιέργεια επί Φανουράκη και τώρα να πούμε ναι. Εμείς δεν είμαστε που φυσάει ο άνεμος, είμαστε σταθεροί στις αξίες μας, δηλαδή, και δεν διαπραγματευόμαστε το περιβάλλον. Δηλαδή αυτό που σκέφτεται να κάνει ο Δήμαρχος, μια μικρή Αλική με παραγωγή αλατίου, κρυστάλλων αλατίου. Συζητώντας με επιστήμονες, όπως εγώ εμπιστεύομαι τον ξενοφόν του Φανουρίου, ναι, είναι ο Φίλιππας ο Παπανικολάου, είναι ο Περγαντής. Μπορούμε να έρθουμε σε συζήτηση και να μην θεωρούμε ότι είμαστε απλά ο Δήμος που κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε λόγο όλοι οι πολίτες και προπάντων οι ένομοι, οι φορείς, οι οποίοι ένομα αγωνίζονται για αυτή την προστασία του περιβάλλοντος. Εγώ πιστεύω ότι άρα μπορεί ό,τι να γίνει, να γίνει με μπορεί να γίνει και μια Αλική. Δεν είμαι αρνητικός να γίνει ένα κομμάτι, δύο-τρία στρέμματα Αλική. Ναι. Όμως πρέπει να προσέξουμε τα μηχανήματα, διότι από ό,τι μαθαίνοντας, ότι μπαίνουν μηχανήματα στην Αλική και τι πώς θα είναι τα πουλιά. Δηλαδή, εξηγήστε πώς θα είναι τα φλαμίγκο δίπλα με τα μηχανήματα της Αλικής. Υπάρχει δηλαδή κάποια. Είπαμε ότι παίζει ρόλο και η εποχικότητα, αν είναι καλοκαίρι, αν είναι χειμώνα. Θέλει δουλειά. Πάντα, κύριε Κιάρη, παίζει ρόλο η πρόθεση. Ναι. Εάν υπάρχει καλή πρόθεση προστασία του περιβάλλοντος, όλα θα τα βρούμε. Είδατε, έγιναν εργασίες εκεί παρά το προεδρικό διατάγματος, στις οποίες όλοι συνενέσαμε εκτός από τα μηχανικά μέσα. Όταν μπαίνουν μηχανικά μέσα, πρέπει να αιτιολογούνται γιατί μπαίνουν τα μηχανικά μέσα. Η Αλική. Άρα ισχύει η προειδοποίηση ότι αν ξαναδείτε μπουλντόζα θα πέσει καταγγελία, έτσι. Συγγνώμη, καταρχήν το ξαναλέω. Η περιοχή είναι απολύτως προστασίας. Ο ίδιος ο νόμος το λέει. Το προεδρικό διάταγμα είναι ένα υφιστάμενο διάταγμα το οποίο είναι πολύ ισχυρό και προστατεύει την περιοχή. Ναι. Θέλουμε σεβασμό στον νόμο. Και επειδή θεωρώ ότι είμαστε νομοταγείς, οποιασδήποτε δραστηριότητες θα είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου. Τώρα, στη συνέχεια, μέσα από διαλόγους, γιατί ο Νίκος και εγώ, ναι, είμαστε φίλοι με τη Δημοτική. Ναι. Απλά θεωρώ ότι το περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτο. Πρέπει να είμαι σεβασμό, δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε. Βλέπω δεκάδες τουρίστες που έρχονται εκεί για να δουν τα πουλιά. Εξαφνικά, για φανταστείτε τώρα, αυτή τη στιγμή έχει γίνει. Κάποιοι αν μπαίνουν με τα 4-5. Αυτό που λέγατε και πριν, και είναι και εδώ ο φίλος ο Γιώργος Κουτσουδάκης, που έδεσε και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την περίφραξη. Το λάθος του κ. Γιώργου να βαζώσει το αυλάκι, ναι, μπροστινό πίσω από το πιγκάκι. Ναι. Έχω δει, εγώ έχω φωτογραφίσει οχήματα τα οποία σηκώνουμε στην Αλική. Δηλαδή, όταν μιλάμε για προστασία, ουσιαστική προστασία της Αλικής, θα πρέπει να κρατήσουμε σε μια απόσταση τους ανθρώπους από τα πουλιά. Δεν μπορούν τα πουλιά, ας πούμε, να μιλάμε για άγρια είδη, άγρια πανίδα, και να μπαίνουν τα 4x4 να μπαίνουν οι γουρούνες. Οπότε άρα, καταλαβαίνετε, μπορεί να γίνει πρώτη κίνηση της Δημοτικής Αρχής για να δείξει ότι η πρόθεση μπορούν να ετοιμαστούν από μακριά, που σε άλλο σημείο, πεντάμετρα, πασαλάκια χαμηλά, πλατιά βέβαια για να μην χτυπούν τα πουλιά, των 50 πόντων, 60 πόντων, και να οριοθετηθεί η Αλική γύρω-γύρω να κλείσει ως χώρος προστασίας της περιοχής. Ναι. Αυτό ναι. Αλλά όχι όμως με τσιμέντα και μετά, τους καθαρίζουμε. Μην πάρει ερμηνευτεί και ξαφνικά δούμε μπετονιέρες και μετά. Αυτά ναι. Σήμανση ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη. Και τρίτον, κυρώσεις για αυτού που πέταν τα λίμματα. Διότι σας λέω ξεκάθαρα ότι οι κινήσεις εντυπωσιασμού εμένα δεν με καλύπτουν. Έχω δει ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή που έχει αδειάσει την πιστίνα του. Λοιπόν, δεν μπορώ να τρέχω όλη την ημέρα και να κάνω καταγγελίες. Πιστεύω ότι πρίκα του ελληνικού λαού, το επαναλαμβάνω, η Αλική είναι πολιτισμικό σημείο για όλους. Έρχονται οι ξένοι και βλέπουν στο χάρτη και λένε πού είναι η Αλική. Ναι. Ναι, να την προστατεύσουμε. Αλλά πώς, όχι με να ρίξουμε περισσότερα τσιμέντα. Είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε δόμηση. Κατανοώ αυτούς που έχουν χτήματα, γιατί θα μπούμε στο μάτι του κυκλώνα να λένε κάποιοι λένε έχουμε χωράφια. Να βρει λύσεις ο Δήμος. Ο Δήμος είναι ισχυρός στο σκο. Ή να τα ανταλλάξει με άλλα χτήματα, ή να κάνει ένα μικρό συντελεστή δόμησης για αυτούς που έχουν ανάγκη πρώτης κατοικίας. Και όχι να ακούω για άλλα ξενοδοχεία, διότι η μελέτη Περγαντή εδώ λέει για άλλα ξενοδοχεία. Είναι απαράδεκτο σε ένα νησί που έχουν βουλιάξει από το All Inclusive να δώσουμε και άλλες αντίστοιχες ξενοδοχεία. Αυτό είναι κραυγαλαίο. Είμαστε ναι σε οποιαδήποτε μικρή παρέμβαση ή πιασμοφύης. Καταλαβαίνουμε την κρίση. Είμαστε κατανοητοί, είμαστε ευέλικτοι, είμαστε σε διάλογο, αλλά με καλή πρόθεση. Το εννοώ και το πιστεύω.
θα είμαστε σε επαφή με τον Δήμο και με τον με όλους τους φορείς ναι. για το καλύτερο αποτέλεσμα της αλληλικής, προστασία της αλληλικής, όχι για να το εκμεταλλευτούν κάποιοι ιδιώτες, διότι και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Κάποιοι έχουν μακριά δάχτυλα και μακριά χέρια. Και εμείς θα πρέπει να θα είμαστε εκεί. Διότι δεν μπορούμε 20 χρόνια τέτοιον αγώνα να φτάσουμε στην πηγή να πούμε νερό και να αφήσουμε να δομηθεί η αλική. Αυτό να το ξεχάσουν κάποιοι. Η αλική ανήκει στη φύση και η φύση ανήκει στην επόμενη γενιά. Στα επόμενα παιδιά, αυτοί που δικαιούνται να πάνε να είναι τόπος ξεκούρασης, μπορεί να γίνει οικοτουρισμός, να το, όπως είπε ο Νίκος, να περπατάει γύρω από την αλική. Γύρω από την αλική να δείχνει, όλοι οι τουρίστες θέλουν ένα ωραίο μονοπάτι. Να περπατήσουν. Αλλά όχι με σεβασμό όμως, όχι γιατί ακούω λάμπες, φωτισμούς. Τι δεν είναι στάδιο, ποδοσφαιρικό γήπεδο. Σεβασμός. Αυτό υπόθηκε για τα κουνούπια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι επίσημη πρόταση. Σεβασμός, δεν νομίζω ότι επιμένω σε αυτό. Ξέρετε, και κλείνω με αυτό. Είναι θεραπευτικές ιδιότητες της αλικής. Η σιωπή της αλικής είναι υποφαντική, είναι δύναμη. Κάποιοι νομίζουν τι θα την κάνουμε την αλική, έτσι επινήσυχα. Ναι, έχουμε ανάγκη από ηρεμία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε πρωταθλητές στα ψυχοφάρμακα, οι Έλληνες. Αν θέλουμε χώρους ξεκούρασης και ανάπαυσης, η αλική και η λίμνη ψαλιδίου είναι, είναι ο στόχος, είναι μάλλον κληρονομία της επόμενης γενιάς και μέρος όλων των πολιτών. Σας ευχαριστώ και τους δύο.